Έρχονται φίλοι μου τα τη TV και ο Τάσος Ριζόπουλος μαζί με την ομάδα του βεβαίως με πολύ ωραία θέματα και σήμερα η Δήμητρα Ματσούκα. Μα αρέσει η Δήμητρα Ματσούκα, θα το συζητάμε. Δήλωσε πω συνέχεια γράφονται πράγματα για εκείνη τα οποία δεν ισχύουν. Ε, ποια είναι αυτά που γράφονται, τι δεν ισχύει και τι διαψεύδει, θα το μάθουμε στην επόμενη εκπομπή. Αλλά και την αγαπημένη Γιάννα Τερζή, την κόρη του φοβερού Πασχάλη Τερζή, live στην εκπομπή τα Σώστη TV για μια αποκλειστική συνέντευξη που θα συζητηθεί και όχι μόνο θα συζητηθεί, αλλά θα τη μεταδώσουν και όλα τα κανάλια μετά, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο Τάσο Ριζόπουλο και η ομάδα του, ε, κάνουν αποκλειστικότητε ε, και βγάζουν ειδήσει. Όλα αυτά, κυρίε και κύριοι, σε πολύ λίγο στου δέκτε σα από τη Βεργίνα Τηλεόραση. Εμεί θα κλείσουμε με απόσπασμα από την θεσμή εκπομπή του Στέργιου Καλόγυρου, σχολιάζοντα την επικαιρότητα. Το ραντεβού σα μαζί του είναι 8 και 4 το βράδυ, και το δικό μα ραντεβού είναι αύριο το μεσημέρι στη 1 και αύριο. Είναι Παρασκευή και όχι μόνο είναι Παρασκευή, αλλά έρχεται και μια άλλη εβδομάδα που για πολλούς θα είναι πενθήμερο. Σωστό? Σωστό. Λοιπόν, να είστε καλά, να χαμογελάτε και να μας κοιτάτε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γεια σας. Και πάλι κοντά σας για να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Μια επικαιρότητα πλούσια σε ειδήσει με ειδήσει που έρχονται από τους γειτονές μας, οι οποίοι μπορούν να είναι υπερήφανοι για την βαλιστική δοκιμή σήμερα εκτοξεύσαν ένα πύραυλο ο οποίο καλύπτει την απόσταση Μικράς Ασίας Αθήνας, 500 τόσα χιλιόμετρα απόσταση. Έναν πύραυλο τον οποίο κατασκευάσανε οι γείτονέ μα με την βοήθεια των Ρώσων, να μην το ξεχνάμε αυτό, ρωσική τεχνολογία, όπως ρωσική τεχνολογία είναι και τα πυρηνικά εργοστάσια που γίνονται στην Τουρκία, αλλά που δεν επευλήθηκε μία κύρωση, το λέμε αυτό, να, απαγορευτούν, να απαγορευτεί η εισαγωγή των κατάλληλων υλικών από την Ρωσία προς την Τουρκία με σκοπό να προχωρήσουν αυτά τα εργοστάσια τα οποία είναι κατά 98% ρωσικής ιδιοκτησίας. Βλέπετε λοιπόν πολλά μέτρα και πολλά σταθμά ανάλογα με το που κατοικεί κανείς σε αυτόν τον πλανήτη με τους Τούρκους να εκτοξεύουν σήμερα ένα βαλιστικό πύραυλο όπως σας προανέφερα πάντα με τη βοήθεια των Ρώσων την Αθήνα να αντιδρά αμήχανα αν και γνώριζε τι ακριβώ θα γίνει, και βέβαια με τι σκέψει όλων ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην αγορά αυτών των υπέροχων πυράβλων, όπω το έχω πει, που μπαίνουν πάνω στι φρεγάτε Ραφάλ και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από τη Σαλαμίνα και να πάνε συστημένοι μέχρι και το παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα. Αυτή είναι η δυνατότητα αυτών των περίφημων γαλλικών πυράβλων. Θα τα δούμε όμως αυτά στην συνέχεια, καθώς θα ξεκινήσουμε με την ακρίβεια και όπως ξέρετε το ενεργειακό χάος, η ενεργειακή κρίση η οποία καθοδηγείται από τους ολίγους των πλανήτη, αυτό είναι ένα κοινό μυστικό για όλους. Αυτή λοιπόν η κρίση οδηγεί τις βιομηχανίες, γιατί η επόμενη πίσνα η μεγάλη μπίσνα είναι στις βιομηχανίες που παράγουν τα τρόφιμα, οδηγεί λοιπόν να κάνουν πράγματα και θάματα, να ανεβαίνουν οι τιμέ. Σα είπα προχθές ότι οι τιμέ στην ιδιωτική ετικέτα, δηλαδή στα προϊόντα που δεν είναι επώνυμα, ανέβηκαν έω 15% σε δύο ημέρε. Παρά τη συμφωνία που είχε κάνει ο Υπουργό Ανάπτυξη Άδωνε Γεωργιάδε με του βιομηχάνου, αυτή βρήκαν ένα κουμπί, βρήκαν ένα παράθυρο και ανεβάσαν τι τιμέ κατά 15% στα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, έω 15% με συγχωρείτε, νοσηστή έκφραση, μέσα σε ελάχιστε ημέρε. Θα σας δείξω απόψε ε, κάποιες φωτογραφίες από ένα προϊόν πολύ γνωστό ε, με πολλά ωφέλη για την υγιεινή διατροφή του ανθρώπου ένα προϊόν που χρησιμοποιείται κατά κόρο και είναι το Βιτάμ. Δεν κάνουμε διαφήμιση, είναι πραγματικότητα. Θα δούμε λοιπόν τώρα στην οθόνη κύριε και κύριοι με την βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Αριστίδου θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς είχαμε τη συσκευασία των 500 γραμμαρίων και πώς, είναι τώρα, πώς έγινε 400 γραμμάρια και πόσο κοστίζει και πώς είχαμε την άλλη συσκευασία των 250 γραμμαρίων και πώς τώρα έγινε 200 γραμμάρια και πόσο κοστίζει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και θα δούμε ότι ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνουν οι τιμές εκπληκτικά αλλά αυτό που θα διαπιστώσει κανείς είναι ότι δεν μειώνεται, ότι μειώνεται ταυτόχρονα και η ποσότητα. Δηλαδή και η τιμή του προϊόντος ανεβαίνει και η ποσότητα κατεβαίνει. Αν είμαστε έτοιμοι παρακαλώ να δούμε το, τις σχετικές φωτογραφίες, αν όχι δεν πειράζει αμέσως μετά το επόμενο θέμα. Εδώ λοιπόν θα δούμε ότι όλα ανεβαίνουν, αλλά και συμπιέζεται και η ποσότητα του προϊόντος. Και αυτό το οποίο γίνεται με το συγκεκριμένο προϊόν που θα δούμε, γίνεται και με άλλα προϊόντα κυρίες και κύριοι, τα οποία ο καταναλωτής που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ βλέπει αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστώ λοιπόν... Το κοντόλ, κοιτάξτε τώρα εδώ. Βλέπουμε το ΒΤΑΜ 500 γραμμάρια. Συν τον ε, Γενάριο του 2022, τα 500 γραμμάρια είχαν 2 ευρώ και ένα λεπτό. Βλέπετε 500 γραμμάρια. Πάμε λοιπόν. Ερχόμαστε τον Οκτώβριο του 2022. Τον Οκτώβριο του 2022, τα 400 γραμμάρια. Αν χρειάζεται, βγάλτε με και από την οθόνη εμένα, εμένα για να φαίνεται καλύτερα, παρακαλώ. Τα 400 γραμμάρια έχουν. 2,98. Δηλαδή έχουμε 50% αύξηση τιμής, βλέπετε 50% αύξηση τιμής σε 10 μήνες, 50% αύξηση τιμής, 85% για την ακρίβεια από ό,τι μας λένε εδώ πέρα και, ε, σύνομαι, 85% με και μείωση προϊόντος κατά 20% τα 500 γραμμάρια γίναν 400. Αυτό λοιπόν είναι μια έξινη σκέψη των ε, Ελλήνων βιομηχάνων το προϊόν ΒΤΑΜ 500 γραμμάρια το Γενάρη του 2022, να τα λέμε αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για το καλά της νοικοκυράς. 2 ευρουλάκια και ένα λεπτό, 2 ευρουλάκια και 98 ευρώ, σύν 85% στον Οκτώβριο του 2022 και μείωση προϊόντος κατά 100 γραμμάρια. Ελληνικές πατέντες, το μεγάλο, πάμε τώρα. 250 γραμμάρια πάλι από το προϊόν αυτό, με το Γενάρη του 2022 με 93 λεπτά και το ίδιο προϊόν αγαπητοί μου φίλοι τον Οκτώβριο του 2022 τα 250 γραμμάρια γίνανε 200 γραμμάρια και η τιμή ανέβηκε σύν 118% πήγε στο 1,62. Ξαναδείξτε παιδιά μία φορά μόνο τα προϊόντα αυτά για να μην φαίνεται κανείς πώς ακριβώς, ποιες ακριβώς είναι οι τιμές. Λοιπόν, βλέπουμε τι γίνεται είναι μεγάλη η, η, η αύξηση, μεγάλη μείωση προϊόντος και όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Δηλαδή, οι κύριοι βιομήχανοι όλων των προϊόντων, δεν είναι μόνο αυτό, και άλλα προϊόντα, εκεί που αγοράζαμε κάτι με 2 ευρώ και παίρναμε 500 γραμμάρια προϊόντος, τώρα αγοράζουμε κάτι με 3 ευρώ Χοντρα, χοντρικά 28 για την ακρίβεια και παίζουμε 400 γραμμάρια προϊόντος δηλαδή όπως μας πάνε αυτοί σε λίγο θα αγοράσουμε 300 γραμμάρια με 4 ευρώ δεν έχουν το θεό τους δεν έχουν το θεό τους η ακρίβεια καλπάζει και σας έφερα αυτό το παράδειγμα για να δείτε το λέμε αλλά άλλο να μας το λένε και επειδή έχουμε πολλά τηλέφωνα από εσάς που μιλάτε για την ακρίβεια που δεν την αντέχει πλέον ο Έλληνας πολίτης, όπως και ο Ευρωπαίος πολίτης. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Να φύγουμε από την Ελλάδα και από τους έξυπνους Έλληνες βιομηχάνους, κυρίε και κύριοι, και να πάμε στους φίλους μας τους Γάλλους. Σας έχω πει ότι ο Μακρόν περνάει πάρα πολύ δύσκολα, απίστευτα δύσκολα, και του έτυχε και ένα γεγονός όπου υπήρχε εισαγόμενη εγκληματικότητα, όπου μία κυρία από την Αλγερία, η οποία δεν είχε, ε, δεν είχε παρακαλώ, α, χαρτιά για να παραμείνει, ήταν παράνομη δηλαδή και έπρεπε να φύγει, τι ζήτησε το κράτος, η Γαλλική Δημοκρατία, να αναχωρήσει. Αντί όμως, όπως δεν είναι η αντίπαλη του Μακρόν να την βάλουν την κυρία αυτή στο αεροπλάνο για να φύγει στην πατρίδα, της την αφήσαν ελεύθερη. Για άγνωστος λόγους, για λόγους εκδίκησης, τι τη έφταξε το κοριτσάκι, πήγε και βρήκε μία 12χρονη, την οποία δυστυχώ τη σκότωσε, την μαχαίρωσε, την έκοψε και την έβαλε σε βαλίτσα. Αυτή η απάνθρωπη κίνηση μία κυρία, σε εισαγωγικά, γιατί η κυρία δεν είναι έτσι, η κυρία δεν είναι έτσι, από, το, από την Αργερία, η οποία ήταν παράνομη στη Γαλλία, ήταν η αφορμή να βγουν στον δρόμο δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι πολίτες, και να διαδηλώσουν ενάντια, ενάντια στην πολιτική Μακρόν απέναντι στη μετανάστευση, απέναντι στη φτώχεια, απέναντι στον ενεργειακό χάος, γιατί και οι Γάλλοι πολίτες βιώνουν αυτό το οποίο ε, συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχω πει και άλλη φορά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον ε, Μακρόν. Κανείς δεν ξέρει αν θα μπορέσει να επιβιώσει. Η Λεπέν του τη φυλάει στη γωνία. Οι άλλοι τη δεξιά και του κεντρώου χώρου τον κοιτάνε με μισό μάτι και χαμογελούν μεταξύ του γιατί τον βλέπουν να κλονίζεται στην ηγεσία, στην πολιτική ηγεσία. Όσο και αν λένε οι πολιτικοί αναλυτέ ότι ο Μακρόν δεν κινδυνεύει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα βγουν τα πράσινα, τα κίτρινα, τα μπλε γυλαίκα έξω. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να οργανωθεί αυτή η πικρία των Γάλλων και η ακρίβεια που βιώνουν και αυτοί όπω και οι Έλληνε πολίτε, όπω και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε. Μου γνωρίζω όμως ότι ο κύριος Μακρόν προσπαθεί αυτή τη στιγμή να προσλάβει 30.000 Γάλλους πολίτες οι οποίοι θα είναι ένστολοι και θα κυκλοφορούν στο Παρίσι τις δύσκολες ημέρες του χειμώνα για να προστατεύσουν την περιουσία των Γάλλων πολιτών μιας και εκεί από πόλη του φωτός αναμένεται να γίνει πόλη του νυχτός. Απλά πράγματα. Να είναι καλά η Γερμανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και οι φίλοι μας βέβαια η Δυτική. Πάμε τώρα και στο σε άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ε, Τουρκία. Όπως σας είπα, οι Τούρκοι, οι οποίοι ως, ως επι, είναι πάντα κερδισμένοι και στους παγκόσμιους πολέμους και σε όλα, οι μπροστινή των Γερμανών, οι Γερμανοί είχαν άρεσε σχέση με τους Ρώσους, οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει άρεσε σχέσει και στηρίζουν την οικονομία του Ερντογάν με δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία έχουν μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη. Του κάνουν και δύο μεγάλα δώρα. Σα το έχω ξαναπεί. Το ένα δώρο είναι η δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων, τα οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα ανήκουν στου Ρώσου. Η εκμετάλλευσή του δηλαδή θα ανήκει σε Ρώσου, σε ρωσικέ εταιρείε. Όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, η Δύση, όλοι αυτοί οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, φίλοι μα που τα βλέπουν όλα πολύ καλά, δεν το διαπιστώνουν αυτό. Και αφήνουν τον Ερντογάν να προοδεύει όπω εκείνο νομίζει. Ταυτόχρονα, ενώ μην ξεχνάμε εδώ από την Κύπρο. Διώξαμε όλους τους Ρώσους που μέναναν εδώ και στηρίζαν την Κυπριακή οικονομία γιατί για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Διώξαμε τους Ρώσους από την Κύπρο για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Πυρηνικά εργοστάσια στην ε, Τουρκία με ε, ε, κατασκευαστές τους Ρώσους και οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν τίποτα. Και τώρα τους εφήντρωσε και ο Ερντογάν με έναν βαλιστικό πύραυλο μέγισης ακτίνας 560 χιλιόμετρων Υκανό, όπω σα είπαμε, να πλήξει και την Αθήνα από τα παράλληλα τη Μικρά Ασία. Η υπεραυλική αυτή πλέον επίθεση από την Τουρκία μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρειαστεί να προσπαθήσει να υλοποιηθεί. Γιατί είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Να γίνει προσπάθεια, ναι, αλλά οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει έχουν τα αντίμετρα να, να αντισταθούν και να αποτρέψουν ένα τέτοιο χτύπημα με ένα βαριστικό πύραυλο. Και αυτό που λέμε είναι η Σκάλπ Ναβάλ η πύραυλοι να οι η πανέμορφη αυτή πύραυλοι που μπορούν να ομορφύνουν τις φρεγάτες Μπελαρά, είναι απαραίτητο πλέον, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλο και κύριε Μητσοτάκη, να μπουν στις ελληνικές φρεγάτες και όπως το έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν, να πάει συστημένο το γραμματάκι που αλλού μέχρι την Άγκυρα, όπου χρειαστεί. Αυτή θα είναι η επιτυχία και η απάντηση που περιμένουμε να εμείς οι Έλληνες πατριώτες να δώσει η κυβέρνηση του κυρίου Μετσοτάκη στον Ερντογάν, βλέποντα όλα αυτά τα οποία κάνουν οι Ρώσοι και βλέποντα ταυτόχρονα, σα το είπα και χθε το βράδυ, τον κύριο Πούτιν να ιτάται στην Ουκρανία. Αυτό που είχε ονομάσει πριν λίγε εβδομάδε και είχαν και ε, ε, ψηφοφορίε για την προσάρτησή του στην ε, Ρωσία, μέρα με την ημέρα μειώνεται αυτή η νέα εδαφική η κατάκτηση του Πούτιν. Οι Ουκρανοί μπαίνουν μέσα, μα μπαίνουμε ε, οπλίτες που έρχονται από τη Δύση και οι οποίοι γνωρίζουν καλά τον χειρισμό των νέων Αμερικανικών όπλων, γιατί είπαμε, σε αυτόν τον πόλεμο δοκιμάζονται όπλα τα οποία, στα οποία φαίνεται ότι οι Αμερικανοί έχουν το πάνω χέρι. Ο Πούτιν, η Ρωσική Αρκούδα, μάλλον δεν ήταν καλά προετοιμασμένη και ήταν ίσως και κάποιες δεκαετίες πίσω. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο όπως σας έχω αναφέρει η Κίνα να θεωρείται ο επόμενο αντίπαλος του ΝΑΤΟ εάν τελικά, εάν τελικά προσέξτε οι Ρώσοι τεθούν όπως φαίνεται στην Ουκρανία και πολλοί μιλάνε για την επόμενη μέρα της Ρωσίας που δεν θα έχει καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα κύριε και κύριοι την ημέρα ε, που ζούμε τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει ο Πούτιν δεν ξέρω αν η Ρωσία θα είναι όπως είναι σήμερα η Κίνα έχει βλέψει στη Σιβηρία και όλα αυτά Uh, λένε uh, ότι προϊονίζουν πως ο επόμενος αντίπαλος του ΝΑΤΟ θα είναι η Μεγάλη Κίνα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα, τι θα γίνει με τους Ουκρανούς μέχρι σήμερα να προελάβουν στη Χερσόνα και τους Ρώσους να απειλούν με πυρηνικό χτύπημα. Βλέπετε η λέξη πυρηνικό χτύπημα, πυρηνικό περινικός πυρηνικό πόλεμο είναι μέσα uh, στην uh, ημερήσια διάταξη και αυτό είναι το κακό. Εμεί τώρα θα πάμε και θα συνδεθούμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κούβελα, τον καθηγητή φαρμακολογίας, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει, τι λέει η Eurostat για τους, θανάτους, τους υπερβάλλοντες θανάτους στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι η πρώτη μεταξύ των 27 χωρών κρατών και τι θα γίνει με την έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις σχέσεις του μεγάλου Έλληνα Μπουρλά με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν. Όμως αυτοί διδάσκουν τα παιδιά μας.